Γεια χαρά φίλε και φίλοι από το TeachMeGR και από εμένα, τον το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα, μα όλα όμως στα δημιουργικά προγράμματα. Συνεχίζουμε τη βασική εκμάθηση του Aurora HDR 2018, ενός εξαιρετικού προγράμματος δημιουργίας απίθανων HDR φωτογραφιών, τα οποία φυσικά θα γίνουν μέσα από εμά με ελάχιστο κόπο και φυσικά ελάχιστο χρόνο. Έχουμε δει ήδη βεβαίω στα τέσσερα προηγούμενα βίντεο πώ μπορούμε να μπούμε στο πρόγραμμα, πώ μπορούμε να εισάγουμε μπράκετ εικόνε, πώ μπορούμε να επεξεργαστούμε τα panels και βεβαίω πώς μπορούμε να πετύχουμε από αυτό σε αυτό σε ελάχιστο χρόνο. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι είμαστε ετοιμοπόλεμοι να κάνουμε οτιδήποτε εμεί θέλουμε. Βεβαίω όμω υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να ανακαλύψουμε μέσα στο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο και φυσικά να μπορέσουμε να κάνουμε όλα όσα σκεφτόμαστε και φυσικά όλα όσα ονειρευόμαστε και τι φωτογραφίε μα. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα σα δείξω μερικά ακόμα πραγματάκια τα οποία είναι συμπληρωματικά θα έλεγα, αλλά είναι άκρο χρήσιμα. Καταρχά να πούμε πώ μπορούμε να αποθηκεύσουμε τι ρυθμίσει μα, γιατί στο προηγούμενο βίντεο βεβαίω. Μόνο στην αρχή είχαμε δει πώ μπορούμε να αποθηκεύσουμε. Πάμε μια ακόμη για να το δούμε αυτό. Μέσα από εδώ φυσικά ερχόμαστε. Επιλέγουμε και βέβαια μέσα από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε είτε σε image, export λοιπόν του image να αποθηκεύσουμε. Έτσι. Φυσικά εδώ πέρα έχουμε δει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε με διάφορα με το sharpen, έτσι, με την οξύτητα, την αύξηση αν θέλουμε. Δεν το συνιστώ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε resize αν θέλουμε και το original μια χαρά είναι. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να αποθηκεύσουμε από JPEG μέχρι και PDF, έτσι, ανάλογα με το στυλ σα. Θα μπορούσαμε επίση να πάμε και να κάνουμε και upload με τη μία ένα share που λέμε στο facebook, twitter, flickr, smagmag, 500, px κτλ. κτλ. Ακόμα και σαν, και σαν mail ή σαν μήνυμα στο που μπορούμε να το στείλουμε, όπως και να έχει. Τι σημαίνει όμως τώρα, αν θέλουμε να κρατήσουμε τις ρυθμίσεις αυτές και να τις βάλουμε σε άλλη φωτογραφία. Έτσι, είναι πολύ, θα λέγαμε, σύνηθε αυτό το ερώτημα. Να σκέφτεται κάποιο, εντάξει, τώρα τελείωσα με αυτή την εικόνα, αλλά γιατί να με το κρατήσω αυτό το set ρυθμίσεων και να το έχω έτοιμο και να το χρησιμοποιήσω και σε άλλε φωτογραφίε. Φυσικά μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει με χρήση του συγκεκριμένου κουμπιού, όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε τι ρυθμίσει των φίλτρων ω preset. Και βέβαια, αν πατήσω το κουμπί, Αυτομάτως βλέπετε πως ανοίγει ένα παραθυράκι Να βάλουμε το όνομα του preset Θα το ονομάσουμε φυσικά αυτό Θα δώσουμε βασικά ένα όνομα το οποίο να ταιριάζει Οπότε θα πάμε σε Golden Sunset By Teach Me Ξέρω κάτι τέτοιο Ok Teachme.gr Θα πατήσουμε και το Create New Preset Και αυτομάτως φυσικά Κάπου θα έχει πάει αυτό το preset. Βεβαίω έχει πάει στον φάκελο με τα presets. Θα πάμε λοιπόν στα presets. Βεβαίω εδώ πέρα βλέπουμε άλλα presets. Μη μου αγχώνεστε. Ερχόμαστε εδώ μέσα στα categories, στι κατηγορίε δηλαδή. Και θα πάμε στη συνέχεια να επιλέξουμε από εδώ τα custom. Οπότε βεβαίω εδώ μέσα στα custom έχουμε απευθεία την επιλογή μα. Θα πατήσω ένα reset, all έτσι πάρα πολύ ωραία. Και βλέπετε λοιπόν τώρα πώ γυρίσαμε στην αρχική μα κατάσταση. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε τι ενωμένε τρει φωτογραφίε, όχι λοιπόν την full αρχική, έτσι, τι ενωμένε τρει εικόνε. Και με το πάτημα ενό κουμπιού, μπαπ, ερχόμαστε και φορτώνουμε όλα μα τα εφέ, εκτό από το Dodge και Burn. Γενικότερα λοιπόν, όπω έχουμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, η ρύθμιση Dodge και Burn και όπω την ξέρουμε και στο Photoshop είναι μια σημειακή, τοπική θα έλεγα επεξεργασία, όσον αφορά τη φωτεινότητα τη εκάστοτε φωτογραφία. Οπότε το πρόγραμμα δεν θεωρεί ότι είναι συνετό να αποθηκεύουμε τι ρυθμίσει Doge Gebern σε ένα γενικό πρίσσε το οποίο μπορεί να κουμπώσει κάτι σε μια εντελώ διαφορετική εικόνα. Οπότε, αν για παράδειγμα εδώ θυμάστε, στο προηγούμενο βίντεο είχαμε βάλει λίγο παραπάνω φωτεινότητα και λίγο παραπάνω σκιέ, τα λέγαμε στου λοφίσκου, μέσω του και Gebern. Αν για παράδειγμα εδώ πέρα είχαμε τώρα ένα λιβάδι, μια γελάδα, θα βγαίνει εδώ πέρα μαύρο το κομμάτι τα δηλαδή, και τα λοιπά, και τα, μάλλον θα βγαίνει εδώ πέρα άσπρο, και εδώ πέρα μαύρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα ταιριάζει τι πιο πολλέ φορέ. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, η Mac Fan και το Aurora HDR18 δεν α, επέτρεψαν στον Dodge Gear να μπαίνει μέσα στα preset. Όπω και να έχει, όμω, έχουμε κάνει. Έχουμε κερδίσει απίστευτο χρόνο και βέβαια έχουμε αποθηκεύσει τι ρυθμίσει μα για να μην τι θυμόμαστε. Είναι έτοιμε, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε κάτι παραπάνω και φυσικά θα μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό αγαπημένο για να βγαίνει πλέον στα αγαπημένα μου. Μαζί με τα υπόλοιπα, θυμάστε που είχαμε βάλει στο πρώτο μάθημα. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία και βλέπετε πόσο εύκολο είναι αυτό, πόσο εύκολα μπορούμε να αποθηκεύσουμε τι ρυθμίσει μα για να μην τι χάνουμε. Οπότε θα μπορούσα να κλείσω το πρόγραμμα και μετά να το ξανανοίξω και να κάνω απλά ένα κλικ πάνω στην φωτογραφία μου και να φορτώσει όλε τι ρυθμίσει που κάναμε με τη μία σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μαγικά πράγματα, αυτοματοποιημένα πράγματα, πράγματα τα οποία θέλουμε και αναζητάμε στα μοντέρνα προγράμματα και φυσικά. Το Aurora HDR18 κάνει τέτοια πράγματα και όχι μόνο αυτό, κάνει και άλλα διάφορα. Πάμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μερικά ακόμη εργαλεία τα οποία ίσως να είναι χρήσιμα για εμάς. Θα κλείσω προσωρινά τα πρίσει, έτσι δεν μου χρειάζονται και θα κλείσω και το, και το ιστόγραμμα έτσι. Παπ, για να μην το βλέπουμε και αυτό, για να κερδίσουμε χρόνο έτσι. Μάλλον για να κερδίσουμε χώρο καλύτερο, όχι χρόνο. Οπότε ε, φτάνουμε σε ένα σημείο στο οποίο βλέπουμε την εικόνα μας σε τεράστιο βαθμό έτσι. Και τώρα θα μπορούσα να σκεφτώ, αν ήθελα βεβαίω, να κάνω κροπάρισμα. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να πάρω το crop. Βλέπετε αυτομάτως πώς βγαίνουν διάφορα στοιχεία εδώ. Αυτά φυσικά είναι κάποια προφίλ α, κάδρου α τα πούμε τα οποία βέβαια ξεκινάμε με το free, το οποίο μα επιτρέπει να κάνουμε κροπάρισμα όπω ακριβώ εμεί θέλουμε. Αλλά από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να πάμε και σε original. Βλέπετε ότι βγαίνει και το λουκετάκι. Transposed κτλ. κτλ. 16-9. Βλέπετε ακόμα και facebook cover. Βλέπετε πάρα πολύ ωραία. Βεβαίω όμω εμεί θα γυρίσουμε στο original ή καλύτερα στο free. Βλέπετε ότι ώρε ώρε μπερδευόμαστε εδώ πέρα. Θα μπορούσα βέβαια να το μεγαλώσω εγώ αν ήθελα. Ή θα μπορούσα απλά να πατήσουμε ένα reset και να γυρίσουμε πάλι πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε έτσι μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν επίση το angle, πώ μπορούμε να στρίψουμε υπογωνία και να κόψουμε στη συνέχεια. Θα μπορούσα, φυσικά να γυρίσουμε και την προβολή του πλέγματο. Λίγο πιο στενή ή λίγο πιο πλατιά. Και θα μπορούσα να γυρίσω και τη φωτογραφία μου. Βασικά θα πατήσω ένα reset, να δω αυτό έτσι. Και βλέπετε πώ μπορώ να κάνω μία αντιστροφή τη εικόνα μου με τη μία. Η αντίστοιχα τούμπα. Και ξαφνικά το ρίο μοιάζει λίγο διαφορετικό, μοιάζει σαν τη μέση γη στον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Ε, νομίζω είναι λίγο περίεργο, έτσι. Και αυτό το γυρίζει κατά βλέπετε. Σούπερ. Τέλεια. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ωραία πραγματάκια. Συνήθω θα το κάνουμε είτε μέσα από κάποιο έτοιμο, κλειδωμένο θα λέγαμε προφίλ, είτε θα κόβαμε εμεί πράγματα τα οποία δεν μα χρειάζονται. Θα μπορούσα να πατήσω εδώ το και να μαζέψω χωρίς να φοβάμαι, γιατί κοιτάξτε λίγο εδώ, ε, Στόχο μας είναι να κόψουμε κάτι το οποίο να μπορεί να τυπωθεί. Αν πάμε εδώ για παράδειγμα και τραβάμε και μετά έρχομαι εδώ και κάνουμε εδώ και χάσουμε τελείως ε, το στυλ του κάδρου, ε, μπορεί αυτό που θα πάμε να τυπώσουμε μετά να τυπωθεί μόνο αυτό εδώ μέσα. Οπότε θα πάμε στο Reset και θα πάμε στο Free Men, αλλά με λουκέτο για να διατηρήσουμε το πάνω κάτω αριστερά δεξιά, έτσι ώστε να κρατήσουμε τι διαστάσει τη φωτογραφία τη original χωρί να κάνουμε τα πράγματα τσίρκο και φυσικά χωρί να χάσουμε πληροφορίε στη συνέχεια. Και φυσικά μετά θα μπορούσα να έρθω εδώ να κόψω πράγματα, αν και εφόσον φυσικά το ήθελα. Και όπω αυτό θα γίνει πολύ απλά με χρήση του crop, έτσι. Με το cancel, βεβαίω, βγαίνουμε έξω. Κάταμε το crop και βλέπετε τώρα πώ το κόψαμε. Και η φωτογραφία μα είναι λίγο πιο προ τα μέσα. Βεβαίω, μου άρεσε καλύτερα πριν. Οπότε θα πάω στο ιστορικό μου και θα γυρίσουμε εδώ στο σημείο που βάλαμε το προφυλάκι μας. Οπότε έχουμε μάθει πλέον και το crop, πολύ σημαντικό εργαλείο. Βεβαίω, μαζί με το ιστορικό και το undo από τα πιο σημαντικά εδώ πάνω. Αλλά όπω και να έχει, άμα τα σκεφτώ όλα, μου είναι σημαντικά, δεν είναι και τόσα πολλά βέβαια. Οπότε, πάμε να δούμε τώρα πώ μπορούμε να κάνουμε δύο ακόμη πολύ σημαντικά στοιχεία και δύο πολύ σημαντικέ ρυθμίσει, οι οποίε ενδεχομένω να είναι χρήσιμε για την αρχή τη εικόνα και όχι για την κατάσταση που έχουμε φτάσει τώρα. Όπω και να έχει, όμω, θα μπορούσα βεβαίω να πατήσουμε ένα reset all έτσι για να βλέπουμε τι γίνεται. Πολύ ωραία. Και θα πάμε τώρα να επιλέξουμε από εδώ τα δύο αυτά εργαλεία. Έτσι, το Transform και το Lens Correction. Θα πάω λοιπόν πρώτα στο Transform και αυτομάτως βλέπετε ότι έχουμε διάφορες επιλογές. Να σας πω επίσης ότι ακόμα και το F1 είχαμε πάνω, και να πήγαινε στο transform, αυτομάτω βλέπετε πώ μου το ακυρώνει για να μπορώ, να βλέπω σωστά την εικόνα μου. Οπότε θα μπορούσα να συνεχίσω και έτσι νομίζω. Ερχόμαστε λοιπόν στα, και σε πιο κοντινά σημεία ή ακόμα και σε πιο μακρινά, όπω θέλετε. Feed to screen. Πηγαίνουμε πάλι σε transform. Και βλέπετε εδώ ότι έχουμε την, την δυνατότητα να κάνουμε επεξεργασία πάνω στη φωτογραφία μα, είτε καθέτω είτε οριζοντίω, είτε να την περιστρέψουμε, είτε να την αλλάξουμε γενικότερα. Να το δούμε λίγο. Βλέπετε πως μπορώ να, να τη στρίψω, αν η φωτογραφία μου δηλαδή είναι λίγο παραμορφωμένη, ας πούμε από κάποιο τερτύπη του φακού, θα μπορούσαμε μέσα από εδώ να την διορθώσουμε και να την κάνουμε καλύτερη. Ακόμα και να τη στρίψουμε, έτσι. Ακόμα και να την ε, στρίψουμε έτσι. Ωραία. Ακόμα και να την τεντώσουμε. Βλέπετε. Ακόμα και να τη μεγαλώσουμε φυσικά, να τη μικρύνουμε αν θέλαμε. Να την, στρί, να την σπρώξουμε οριζοντίω, να τη σπρώξουμε καθέτο. Θα μου πείτε λοιπόν τώρα για ποιο λόγο ρε, μάκα, να τα κάνω όλα αυτά. Μπορεί να χρειαστεί, έτσι. Οπότε πατάμε ένα cancel. Ξαναμπαίνω μέσα. Θα μπορούσαμε λοιπόν κάλλιστα να την ε, συμπιέσουμε λιγάκι, δηλαδή, γιατί όχι, βλέπετε. Αν θέλαμε να πετύχουμε ένα πανόραμα λίγο πιο πατημένο, έτσι. Θα μπορούσε να χρησιμεύσει, πατάω το apply. Και βλέπετε τώρα πώ μετά θα χρειαστεί βεβαίω να πατήσουμε και το crop έτσι. Γιατί βλέπετε πώ έχει κρατήσει τα πάνω πλαίσια. Οπότε πηγαίνουμε και στο crop. Και τώρα φυσικά θέλουμε free, χωρί λουκέτο για να μπορέσουμε να πιάσουμε την πάνω πλευρά. Και να κόψουμε την κάτω πλευρά. Να πατήσουμε το crop. Και βλέπετε τώρα πώ κάναμε ένα πανοραμικό. Νομίζω είναι ωραίο έτσι. Νομίζω είναι και πιο ωραίο από πριν. Έχει συμπιεστεί βέβαια η φωτογραφία μου. Να το δω λίγο πώ ήταν πριν. Αλλά. Ήταν και εντάξει, μια χαρά. Βλέπετε, έτσι ήταν εδώ πριν, έτσι έγινε μετά. Οκ. Okay. Νομίζω μου αρέσει καλύτερα έτσι. Συμπιεσμένη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει αυτό το transform για να μα κάνει να σκεφτόμαστε για ακόμη μια φορά πώ θα εξάγουμε την τελική μα φωτογραφία. Και τέλο, σε αυτό το βίντεο θα σα δείξω πώ θα πάμε και εδώ ακριβώ, στο Lens Correction. Όπου βεβαίω θα κάνουμε διορθώσει του φακού μα. Έχω γυρίσει φυσικά στην αρχική μου φωτογραφία, όχι στην πιεσμένη. Και εδώ μέσα βεβαίω και πάλι γυρίζουμε στο ανέγκυκτο θα λέγαμε μοτίβο των bracketed εικόνων σε μία. Και τώρα εδώ μέσα μπορούμε να έρθουμε και να διορθώσουμε κάποια παραμόρφωση, δηλαδή να σπρώξουμε στοιχεία αν έχουμε κάποια παραμόρφωση βαρελιού, έτσι ή αντίστοιχα, να βγάλουμε παραμόρφωση βαρελιού προς τα έξω. Οπότε θα μπορούσα να απομακρύνω λίγο ίσως τα σπίτια και το, και το άγαλμα του Ιησού Χριστού. Εδώ κάτω το βλέπετε. Από εκεί και πέρα έχουμε διαφορέ διορθώσει όσον αφορά τι παραμορφώσει που γίνονται α, στη φωτογραφία μα πάνω, έτσι. Όπω είναι το DeFringe και το Chromatic Aberration. Βεβαίω, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η φωτογραφία έχει διορθωθεί. Έχει γίνει επέμβαση όταν τη εισάγαμε τι εικόνε μέσα στο πρόγραμμα. Γιατί υπάρχει εκεί επιλογή για να κάνουμε διορθώσει αυτών των προβλημάτων. Αλλά όπω και να έχει, θα μπορούσα να έρθω εδώ σε πιο βεβαίω υψηλό Zoom για να μπορώ να βλέπω καλύτερα στην οθόνη μου και να δούμε τι ακριβώς κάνουν αυτά τα πραγματάκια για να δούμε λίγο κοιτάξτε, ερχόμαστε στο The Fringe. θα το πάω σε βεβαίως δραματικές επιλογές και ρυθμίσεις και βλέπετε πως μου βγάζει αυτό το πράσινο αυτό λοιπόν σε πολλές μηχανές φαίνεται στις, ε, στα edges, στις άκρες λοιπόν όπως τα λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι κτλ. Ε, φαίνεται λοιπόν αυτή, αυτή η πρασινίλα σε αντίστοιχο γίνει μια κοκκινίλα Βλέπετε, μια ρόζο-κοκκινίλα, Βλέπετε, σίγουρα το έχετε δει. Έχει εμφανιστεί σε, σε καθέναν από εμά ανάλογα με τι συνθήκε. Οπότε, εδώ μέσα μπορούμε να σπρώξουμε αυτό προ τα κάτω. Κοιτάξτε λίγο και να φέρουμε ακριβώ να κάτσει εκεί που πρέπει. Για να μην εμφανίζεται, είναι μια φανταστική λειτουργία του προγράμματο για να μπορέσει να διορθώσει τέτοια θέματα τα οποία λίγο πολύ παρουσιάζονται σε όλου μα. Ανάλογα βέβαια με τη λήψη, και βέβαια υπάρχει συνέχεια και το remove chromatic aberration το οποίο και πάλι θα το ελέγξουμε και βεβαίω είναι συνετό να το κάνουμε σε κάθε πρόγραμμα με πολύ μεγάλε ρυθμίσει για αρχή για να δούμε τι ακριβώ κάνει. Και βλέπετε τώρα πώ μου βγάζει ένα, μια λάμψη γύρω-γύρω. Βλέπετε ένα στεφάνι. Έτσι. Πάμε λίγο προ τα δεξιά. Βλέπετε πώ μου βγάζει επίση ένα μοβ πλέον στεφάνι αντί για κίτρινο. Οπότε και πάλι οι ρυθμίσει πρέπει να γίνουν τώρα αφού ξέρουμε τι κάνει. Νομίζω λίγο προ τα αριστερά. Έτσι. Θα πάω λοιπόν στο 15. Στο... Μάλλον στο μήνο 15 πριν, στο 15 τώρα και αυτό θα το πάμε στο 5. Ωραία, για να έχουμε σωστού αριθμού έτσι και να μην το καίμε. Και θα πάω στη συνέχεια και πάλι μέσα εδώ για να δω τι μπορώ να πετύχω με το DeVignette, το οποίο βεβαίω βγάζει το βινιετάρισμα, το οποίο έχω βάλει εγώ στη συνέχεια. Βλέπετε ότι μου βάζει αυτό το άσπρο, το οποίο δεν μου αρέσει. Οπότε θα παραμείνω κάπου εδώ. Θα πατήσω το Apply θα μου βγάλει φυσικά και πάλι τη φωτογραφία μου. Θα πατήσω ένα ελαφρύ κροπάρισμα. Και βέβαια τώρα θα μπορέσω να απολαύσω την εικόνα μου ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Χωρίς να έχω chromatic aberrations, έχοντας κάνει the fringe, Έχω διορθώσει ενδεχομένω την προοπτική. Έτσι, και πολλά πολλά πραγματάκια ακόμη. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη αποθηκεύσει και ω preset την εικόνα μα και μπορούμε πλέον να τη χαρούμε χωρί να φοβόμαστε. Μην κρασάρει ο υπολογιστή, μη κλείσει το πρόγραμμα, μην ξέρω, ξεχάσουμε να αποθηκεύσουμε κάτι. Είναι αποθηκευμένο και φυσικά υπάρχει εδώ με το πάτημα ενό κουμπιού. Αυτή είναι η μαγεία λοιπόν του Aurora HDR 2018. Ένα πρόγραμμα το οποίο παραλαμβάνω θα το αποκτήσετε. Το έχω πει επανειλημμένο σε προηγούμενα βίντεο, αλλά θα πρέπει να το πω και τώρα. Θα το αποκτήσετε μέσα από την επίσημη σελίδα τη Aurora, τη Mac Fan για το Aurora, μάλλον HDR 2018. Βεβαίω το link θα το βρείτε και στο βίντεο αυτή τη στιγμή και από κάτω με link στι πληροφορίε στο YouTube, αλλά φυσικά και μέσα στο teachme.gr. Πάμε να κάνουμε μια ψηλή επίδειξη Tapper και πάλι πριν κλείσουμε. Εδώ μέσα φυσικά ερχόμαστε και γράφουμε TeachMe, στο eShop δηλαδή, και κερδίζουμε 10 ευρώ έκπτωση ένα λοιπόν δείγμα το οποίο δείχνει σε εσά ότι όχι μόνο προσπαθούμε να σας δείξουμε πράγματα και τεχνικές, να σας ενημερώσουμε για στοιχεία, αλλά θέλουμε να σας κάνουμε και οικονομία. Οπότε, με 10 ευρώ έκπτωση, μόλις με 89 ευρώ τουλάχιστον για μένα που είμαι στην Αυστρία, μπορώ να αποκτήσω αυτό το υπέροχο πρόγραμμα για δύο υπολογιστές αν έχω ένα PC και ένα Mac. Μιλάμε για εξαιρετικά νέα και βεβαίω μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο κακά τα ψέματα είναι πανίσχυρο και βλέπετε πόσο όμορφα αποτελέσματα δημιουργεί. Και φυσικά θα δούμε σε επόμενα βίντεο πόσο άλλα πράγματα μπορεί να κάνει ακόμα και σε πορτρέτα. Να πω επίση ότι επειδή είχε αλλάξει λίγο η πρώτη σελίδα του προγράμματο και επειδή στα προηγούμενα βίντεο υπήρχε μια διαφορετική σελίδα. Αν πάμε στην πρώτη σελίδα του Aurora, φυσικά επαναλαμβάνω και πάλι το link θα υπάρχει από κάτω στο βίντεο, θα δούμε ότι πλέον λείπει το try έτσι, υπάρχει μόνο το buy now. Οπότε βεβαίω αρχίζετε και αγχώνεστε και λέτε το χρε παιδιά τώρα που είναι το try. Μην φοβάστε παιδιά, είναι πιο κάτω το try και είναι λίγο πιο κάτω. Οπότε περνάμε, διαβάζουμε λίγο τι πληροφορίε αν θέλουμε και κάτω από τα εργαλεία που παρουσιάζονται εδώ πέρα, τα τόσα πολλά βλέπετε, υπάρχει το try free. Το οποίο βεβαίω αν πατήσουμε, μα βγάζει μία φόρμα στην πούμε, να βάλουμε το email μα και θα έρθει στο email μα το πρόγραμμα δωρεάν για 14 μέρε για να το δουλέψουμε χωρί περιορισμού. Οπότε λοιπόν είναι πλήρης έκδοση για 14 ημέρε. Τη δοκιμάζουμε, τη λατρεύουμε, την αγαπάμε και μετά ερχόμαστε. Buy now. Βάζουμε τον κωδικό Teach me και το παίρνουμε με 10 ευρώ πιο οικονομικά. Μιλάμε για εξαιρετικά πράγματα. Πράγματα τα οποία θα τα βρείτε μόνο στο teachme.gr γιατί προσπαθούμε συνεχώ να σα βρίσκουμε τα πιο ψαρωτικά προγράμματα τα οποία θα κάνουν τη ζωή σα, όπω λέει ο Παναγιώτη, ακόμη πιο εύκολη. Οπότε, παιδιά, αν σα άρεσε το βίντεο, παρακαλώ πολύ κάντε ένα like και ένα share στους φίλους σα για να μάθουν και εκείνοι τόσο ωραία πραγματάκια μέσα από το Disney.gr. Και προσοχή, παιδιά, πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε subscribe, δηλαδή εγγραφή στο κανάλι μα, γιατί μέσα από την εγγραφή το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κερδίσετε πράγματα. Οπότε, παιδιά, εγγραφή στο κανάλι και με τον τρόπο αυτό θα βλέπετε όλα μα τα μαθήματα, καθημερινά μαθήματα, φωτογραφία, επεξεργασία φωτογραφία και όχι φυσικά μόνο. Και βέβαιω έτσι θα μα δώσετε μία υποστήριξη για να μπορέσουμε να σα φέρουμε και δώρα. Γιατί έχοντα μία δύναμη, έχοντα ένα κύμα δικό σα από πίσω, το οποίο μα ακολουθεί, μπορούμε να χτυπήσουμε πόρτε και να σα φέρουμε βραβεία, δώρα. Ένα σωρό πράγματα τα οποία θα σας κάνουν ακόμη πιο χαρούμενους και φυσικά θα σας κάνουν ακόμη πιο δεμένους μαζί μας. Οπότε subscribe τώρα για να κερδίζετε καθημερινά μέσα από το teachme.gr. Είμαι ο Βαγγελής Βλασόπουλος, βρίσκεστε στο teachme.gr. Φυσικά εμείς θα τα πούμε σύντομα.